Σενέρ Λεβέν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κύμα για Σεμί. Καλώς ορίσατε στον Αλφα. Χωρίς πουλδούχ. Και ο κύριος Ιμπραήμ Αζίζ, επίσης υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλώς ορίσατε, κύριε Αζίζ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για την χθεσινή εξέλιξη και την αθώωσή σας. Την κυρίσιμη βεράτηνες ακόμα, κύριε bir Αζίζ, bir açıklama. Kısaca anlatayım, kısaca açıklayayım. Συντομία, σε συντομία. 2 Aralık 2017'de Αναφέρεται στην ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2017. Gazetemizde bir karikatür kolaj yayınladık. Τυπώσαμε στην εφημερία εκείνη την καρικατούρα. Bu Yunan gözüyle başlığı altında yayınladım ben bunu. Κάτω από την τίτλο με μια ελληνική ματιά. Orada bir antik Yunan heykelciği vardı ve Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının başına işemekteydi. Ήταν το άγαλμα στο σκίτσο που ουρούσε πάνω στο κεφαλήν του Ερντοάν. Βάλτε το άγαλμα, παιδιά, να βλέπουμε αυτό που περιγράφει ο κύριος Λεβέντ. Ορίστε. Buna tepki gösterdi içimizdeki Türkiye'li nüfus kuzeyde. Ο τουρκικός πληθυσμός που είναι στα κατεχόμενα αντέδρασε στην αντέδρασε στο γεγονός. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi bizim aleyhimizde polise şikayette bulundu. Στη συνέχεια ο Τούρκος πρέσβης μας οδήγησε με κατηγορία στο δικαστήριο. Ve polis bize dava açtı. Και η αστυνομία προχώρησε και άνοιξε φάκελο. Ve savcılık da bu davayı ileri götürdü. Και η προχωρήσαν η υπόθεση στο δικαστήριο. Bu duruşmalara yaklaşık 8 aydan beri devam ettik. Συνέχισε η δίκη κάπου 8 μήνες. En sonunda Κύριε Λεβέντ, θα διακόψουμε να ακούσουμε μια δήλωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλη ερώτηση. Πρόκειται για υποψήφιο ευρωβουλευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει δηλώσεις για το ψευδοδικαστήριο. Αφήστε τα. Εσύ είναι τίποτε ουσιαστικό να με ρωτήσετε. Σε ό,τι αφορά τα θέματα παιδείας, τον απόϊχο και το. Θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, Αντρέα. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απέφυγε να σχολιάσει την εξέλιξη. Δεν θέλει να προβεί σε κάποιο σχόλιο. Στην ομιλία του θα αναφερθεί και στο περιστατικό βίας σε σχολείο στην Λεμεσό. Συνεπώς θα αναμένουμε να δούμε τι θα πει στην ομιλία του Γιώργου. Κανένα σχόλιο, Αντρέα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά μας είπε, δεν κρίνει σκόπιμο, ούτε χρειάζεται να σχολιάσει την οποιαδήποτε απόφαση ενός ψηφιδοδικαστηρίου. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε. Κύριε Λεβέντ, σας διακόψαμε εκεί που λέτε ότι η δίκη κράτησε για 8 μήνες. Σόνουστα, δεν mahkemede karar okundu. Χθες ακούσαμε την απόφαση στο δικαστήριο. Bu bir ceza davasıydı. Ναι. Ήταν μια δίκη η οποία κατέληξε. Ya hapislik ya para cezası ya da beraat verilir ceza davalarında. Αναμέναμε είτε φυλάκιση, είτε χρηματικό ποσό, είτε Αθώση. Biz beraat ettik. Biz kazandık. Tayyip Erdoğan kaybetti. Αθωθήκαμε, κερδίσαμε εμείς, ο Ερντοάν έχασε. Bu çok önemli bir karardır, mahkeme kararı. Sinanlı abofası. Denilebilir ki 45 yıldan beri Kıbrıslı Türklerin mahkemesinde alınan en önemli karardır bu. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η πιο σημαντική απόφαση που έχει ληφθεί στα 45 χρόνια κατοχής τώρα. Yalnız ifade özgürlüğü açısından değil. Δεν είναι μόνο, η σημασία τους δεν είναι μόνο για την ελευθερία του λόγου. Türkiye ile bizim ilişkilerimiz açısından da çok önemli. Είναι πολύ σημαντική απόφαση όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Evet. Να ρωτήσω κάτι. Το σκίτσο, πώς προέκυψε τότε, τι μήνυμα θέλατε να στείλετε με αυτό? Ο Σιραλάρδα,
Yani bu karikatür kolajın yayınlandığı sıralarda Tayyip Erdoğan'ın bir Atina ziyareti vardı. Εκείνη την περίοδο είχε πάει ο Ταϊπ Ερντογάν, έκανε μια επίσκεψη στην Αθήνα. Ve Atina'da yaptığı temaslarda söylediklerine Yunan halkı tepki göstermişti. Σε αυτά που είχε δηλώσει στην Αθήνα, ο κόσμος είχε αντιδράσει. Ve bu tepki üzerine de böyle yorumlar olmuştu. Gerek yazılar, gerek karikatürler. Με την ευκαιρία εκείνη της αντίδρασης είχαν γίνει δηλώσεις και έχουν γίνει κάποιες εκδηλώσεις. Bana göre haklı tepkilerdi bunlar. Ben de bu nedenle onu yayınladım gazetede. Για μένα η αντέδραση ήταν δίκαια και πάνω σε αυτό αποφάσισα να δημοσιεύσω το σκίτσο στην εφημερίδα. Karikatürü ben yapmadım. Ben yapmadım. Δεν είναι δική μας onu başka καρικατήρα. Bir yerden aldım. Είναι δανεική. Το πήραμε από κάποιο άλλο μέρος. Είπατε πριν ότι αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική για τις σχέσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Γιατί το λέτε αυτό? Türkiye ile ilişkilerimiz mi? Evet, Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemlidir dedin. Ne demek istiyorsun? Bakın, şunu kısaca söyleyeyim. Herhalde biliyorsunuz. Κοιτάξτε de να πω σε συντομία, αυτά που θέλω να πω. Kuzeydeki yönetim, Türkiye'nin alt yönetimi η διοίκηση στα κατεχόμενα που είναι υποδιοίκηση της Τουρκίας istifa etti. Έχει δώσει την παρέτησή της. Ve şu anda yeni bir yönetim oluşturmaya çalışıyorlar. Και τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα διοίκηση. Μια Niçin? Νέα, μια εντός εισαγωγικά κυβέρνηση θέλει να πει. Niçin düştü biliyor musunuz? Γιατί έδωσαν την παρέτησή τους. Bu geçtiğimiz yıl Ocak ayında gazetemiz Afrika'ya yapılan saldırılardan sonra meydana gelen olaylardan bir tanesidir. İne ένα γεγονός που συνέβηκε μετά εκείνη την επίθεση που είχαν κάνει τον περασμένο Γενάρη στην εφημερίδα μας. Μια εξέλιξη που έχει σχέση με...